υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει το σχολείο, στο πρώτο λύκειο Γαζίου. Βλέπουμε τα παιδιά, είναι ο Αστρινός Πολιτάκης και ο Χρήστος Πανταλός. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας, παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τα συγκεκριμένα παιδιά λοιπόν και οι συμμαθητές τους μάζεψαν πέρυσι κάποια χρήματα για την εκδρομή, δεν πήγαν εκδρομή και αποφάσισαν, τελείωσαν βέβαια και το σχολείο, είναι φοιτητές αν δεν κάνω λάθος, αποφάσισαν να τα διαθέσουν σε ευπαθείς ομάδες. Είχαμε και σήμερα στο νεακρή.gr, είχαμε λύσει με τη μητέρα του ενός εκ των δύο, βέβαια, οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ τώρα. Ότι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου πρότεινε εδώ στη δημοσιογραφική ομάδα να ασχοληθούμε με το θέμα και η Μαρία Ελένη είναι η αφορμή που φιλοξενούμε σήμερα τα παιδιά στην Κρήτη σήμερα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Αστρινέ, να ξεκινήσω μαζί σου. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Μαζέψατε κάποια χρήματα, δεν πήγατε εκδρομή και μετά? Κοιτάξτε, εμείς έτσι όπως τα λέτε ακριβώς, είχαμε συγκεντρώσει ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό από τις χωροσπερίδες μας ως 15 μελές, το οποίο όπως ήθιστε κάθε χρόνο το διαθέτουμε για την πενθήμερη εκδρομή. Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε να πάμε την πολυπόθητη εκδρομή μας και έτσι αποφασίσαμε από κοινού να δώσουμε τα συγκεκριμένα λεφτά σε κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις αλλά και στο σχολείο μας για μια βασική ανάγκη. Μάλιστα. Να μας πει και ο Χρήστος. Χρήστο, πολύ όμορφη και ξεχωριστή πρωτοβουλία. Να είστε καλά. Φαντάζομαι το σκεφτήκατε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θέλει πολύ σκέψη αυτή η κίνηση. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Μάλιστα. Αμέσως μόλις είδαμε ότι η εκδρομή μας ακυρώθηκε, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε για το πώς θα τα διαθέσουμε, πού. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά το πέρας και της σχολικής χρονιάς αρχικά το ποσό δώσαμε στο κέντρο ειδικών παιδιών Άγιος Σπυρίδων στον Κρουσόνα κάποια είδη πρώτης ανάγκης, επίσης στο κέντρο ειδικών παιδιών Αμαία Γαζίου δώσαμε και εκεί έναν σταθερό υπολογιστή. Γενικά ρωτούσαμε κάθε ίδρυμα ποιες ανάγκες έχει ώστε να τις καλύπτουμε. Επιπλέον στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή δώσαμε κάποιες βελόνες αναρρόφησης του μυελού των οστών και τέλος φροντίσαμε να βοηθήσουμε και το σχολείο μας καλύπτοντάς τους κάποιες ανάγκες, συγκεκριμένα κάποιους προτζέκτορες τους οποίους και εγκαταστήσαμε στις τάξεις. Θα έχετε την ευκαιρία να πάτε πολλές εκδρομές και πολλά ταξίδια στη ζωή σας, είναι το μόνο σίγουρο και φαντάζομαι Αστρινέ ότι ήταν μία απόφαση όλων των παιδιών. Δηλαδή όλοι συμφωνήσατε, όλο το 15 μελές, τα 15 αυτά παιδιά και συμμαθητές σας, αυτά τα χρήματα να πάνε κάπου. Ναι, προφανώς, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήταν δηλαδή από τη στιγμή που είδαμε ότι δεν πάμε την εκδρομή μας, κοιτάξαμε αμέσως τις εναλλακτικές που είχαμε. Όλοι μαζί και τα 15 μέλη αποφασίσαμε, όπως το κάναμε άλλωστε και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, έτσι, να διατεθούν τα συγκεκριμένα λεφτά έτσι, να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν σωστότερα. Γι' αυτό και κάναμε και τις συγκεκριμένες δράσεις. Χρήστο, σας προέτρεψαν φαντάζομαι και οι ίδιοι οι καθηγητές σας να προχωρήσει. Βέβαια. Βεβαίως, σε κάθε δράση οι καθηγητές είναι μαζί μας. Πολλοί βέβαια μας βοήθησαν και στο πού θα τα διαθέσουμε, ναι. Να αποφασίσουμε δηλαδή κάποιο ίδρυμα, διότι τα ιδρύματα τα οποία επιλέξαμε να ενισχύσουμε ήταν στην περιοχή του Μαλεβιζίου, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, ναι. Και οι γονείς μας φυσικά. Και οι γονείς σας βέβαια. Πάντα δίπλα μας, αυτά τα ξεχωριστά παιδιά, αυτοί οι ξεχωριστοί χαρακτήρες δεν βγήκανε κατά τύχη, από πίσω είναι κάποιοι γονείς που το έχουν δουλέψει για να φτάσουμε. Και συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς. Μαρία Ελένη. Και θέλω να σας σημειώσω ότι το πρωί λοιπόν, που μιλούσα με τη μητέρα του ενός εκ των δύο, δεν μου είπε καν τα ονόματα των παιδιών. Ήθελε απλά να φανεί η πράξη, να φανεί η κίνηση. Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, όσο και αν κάποιοι έτσι διστάζουν, γιατί είναι μετριοπαθείς και δεν θέλουν έτσι αυτή η όμορφη κίνηση να βγει στον αέρα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να αποκαλύπτουμε αυτές τις όμορφες κινήσεις. Mm-hmm. Παιδιά, αφήσατε τα όμορφα μαθητικά χρόνια με μια σπουδαία κίνηση. Είμαι σίγουρος ότι και στη φοιτητική ζωή σας θα ακολουθήσουν παρόμοιες όμορφες κινήσεις. Αστρινέ. Ναι, μακάρι. Και εμείς το θέλουμε να πιστεύουμε αυτό. Κοιτάξτε, βέβαια, τώρα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση σε όλους για όλους εμάς τους φοιτητές, επειδή είναι κλειστά τα πανεπιστήμια.
όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά το προσπαθούμε όσο γίνεται. Γιατί είναι μια νέα εμπειρία και για όλους μας, είναι μια νέα αρχή. Βέβαια. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, στο Πανεπιστήμιο και με τη συνθήκη που επικρατεί έτσι λίγο του κορονοϊού, είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για εμάς στους πρώτο ετής. Αλλά σαφώς θα ζήσουμε και κάποιες εμπειρίες ζωής εδώ. Εννοείται, Χρήστο, οι πρώτες αντιδράσεις των ανθρώπων που πήγαν αυτά τα χρήματα ποιες ήταν? Κοιτάξτε, με μεγάλη χαρά μας υποδέχονταν σε όλα τα ιδρύματα, διότι κάποιοι αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα έτσι, οικονομικά. Εμείς γι' αυτό τα επιλέξαμε, να συνδράμουμε την προσπάθειά τους, το κοινοφελές τους έργο γενικότερα. Ειδικά και τα παιδιά χαροποιήθηκαν πάρα πολύ. Οπότε ήταν και μια πράξη που μας γέμισε και εμάς τους ανθρώπους, γιατί είδαμε ότι προσφέραμε έτσι όλα τα παιδιά, όλο το σχολείο. Ήταν πολύ γαλλικά. Χρήστο Αστρινέ, ένα μεγάλο μπράβο. Μπράβο στις οικογένειες αυτών των παιδιών, μπράβο στους καθηγητές αυτών των παιδιών και μακάρι να τα ξαναπούμε μέσα από μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που θα λάβετε στο μέλλον. Να είστε καλά, παιδιά.